Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε, στις 7 Νοεμβρίου του 2020 έγιναν υποτίθεται εκλογές για την ανάδειξη αιρετών αντιπροσώπων στα περιφερειακά συμβούλια. Είναι οι εκλογές που γίνονται κάθε 2 χρόνια σε όλο το δημόσιο τομέα, προκειμένου οι εργαζόμενοι στο πενταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο να στείλουν τους 2 αντιπροσώπους τους, οι οποίοι ο ρόλος τους μέσα στο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι να ελέγχουν την νομιμότητα των αποφάσεων της διοίκησης, ώστε να μην γίνονται παρανομίες και θίγονται τα συμφέροντα των συναδέλφων. Αυτές τις εκλογές εμείς όλοι οι εκπαιδευτικοί σε όλη την Ελλάδα της πρωτοβάθμιας είχαμε παραιτηθεί εκ των προτέρων και είχαμε πει ότι δεν επιθυμούμε να γίνει ηλεκτρονικά, διότι θέλουμε να γίνουν ζωντανά όπως γίνονται καθώς, για να κάνουμε τις γενικές συνελεύσεις, για να μπορέσουμε να απολογηθούμε στους συναδέλφους μας για τα πεπραγμένα της προηγούμενης διοίκησης, να έχουμε δηλαδή μια ανταλλαγή απόψεων και μια λογοδοσία όπως επιβάλλει η δημοκρατία, για να μπορούμε να έχουμε και να μας κρίνουν αυστηρά και δίκαια όλοι οι συνάδελφοι. Το Υπουργείο Παιδείας επέμενε ότι όχι, θα προχωρήσετε σε ηλεκτρονική ψηφοφορία, με αποτέλεσμα στον ομό Αργολίδας το 98,20%, δηλαδή στους 777 συναδέλφους ψήφισαν μόνο οι 9, έκαναν εκλογές. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτές οι εκλογές είχαν σε επίπεδο Ελλάδας το 5% μόνο ψήφισε, το 95% απήχε. Παρ' όλα αυτά, και ενώ περιμέναμε να ανακαλέσει, ας πούμε, την Υπουργός και να παρατείνει τη διάρκεια των συμβουλίων μέχρι τα υπηρεσιακά συμβούλια και μέχρι ο κορονοϊός να μας επιτρέψει να κάνουμε ζωντανές εκλογές, περιμέναμε να το κάνει αυτό. Δεν το έκανε. Θέλω να σας τονίσω εδώ ότι το Υπουργείο Εσωτερικών για όλους τους άλλους δημοσίους υπαλλήλους και για όλα τα άλλα τα υπηρεσιακά συμβούλια και ανέβαλε τις εκλογές και παρέτεινε τη θητεία τους για ένα εξάμηνο μέχρι οι υγειονομικές συνθήκες να το επιτρέψουν. Αιμονικά όμως όλοι το έκαναν το σωστό, εκτός από την Υπουργό Παιδείας, η οποία αιμονικώς επέμενε σε αυτή τη λύση. Με αποτέλεσμα τώρα, μια και εμείς δεν είμαστε οπαδοί της Χούντας, δεν μπορεί το 9,8% να εκλέγει αιρετούς, γιατί αυτό δεν το λέει καμία δημοκρατική αντίληψη. Και γι' αυτό το είχαμε υποσχεθεί στους συναδέλφους μας και παραιτηθήκαμε από αιρετή στο υπηρεσιακό συμβούλιο. Δεν έχει σχέση με το διοικητικά συμβούλια του Συλλόγου. Και έτσι το υπηρεσιακό συμβούλιο τώρα από 5 μελές αυτή τη στιγμή είναι 3 μελές. Εμείς θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα. Θα συνεχίσουμε ώστε να πείσουμε την Υπουργό Παιδείας και το Υπουργείο Παιδείας να ανακαλέσει αυτό το λάθος. Διότι, κοιτάξτε, δίνει και ένα λάθος μήνυμα στην κοινωνία. Όταν λέει ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει το 96% τι λέει και εγώ προχωράω με το 4%, δείχνει και δίνει μια αντίληψη και ένα μήνυμα αντιδημοκρατικής αντίληψης των πραγμάτων. Και αυτό προοπτικά και μελλοντικά θα είναι ολέθριο για τις συνειδήσεις που προσπαθεί να επηρεάσει και να διαμορφώσει. Γιατί η πολιτική ηγεσία, καλώς ή κακώς, διαμορφώνει και πολιτική συνείδηση. Και έχει και ένα παιδαγωγικό σε ένα βαθμό ρόλο. Άρα λοιπόν εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα για να μπορέσει ο Υπουργός να υποχωρήσει, να παρατείνει τη θητεία των υπαρχόντων αιρετών μέχρι να λήξει αυτό το κύμα της επιδημίας και να μπορέσουμε μέχρι το καλοκαίρι να πάμε σε εκλογές με διαζώσεις, με δημοκρατικές διαδικασίες, για να μπορέσουμε να βγάλουμε τους αντιπροσώπους μας. Βέβαια, κάνει συνεχείς παρεμβάσεις ο Υπουργός και φοβούμαστε, όπως έχει προαναγγείλει, ότι αυτή τώρα, κι αν παραιτηθούμε εμείς, θα πιάσει κάποιους, ας πούμε, θα καλέσει κάποιους να τους διορίσει στη θέση μας. Αυτό θα είναι ένα νέο πραξικόπημα, διότι εμείς είμαστε αιρετοί. Εμείς δεν μας διορίζει κανείς. Εμείς εκλεγόμαστε. Εγώ έχω 12 χρόνια θητεία στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και τα 12 αυτά χρόνια εκλεγόμουν συνεχώς. Δεν με διόριζε κανένας. Γιατί? Για να μπορώ να ελέγχω και να μην με ελέγχουν. Για να μπορώ να έχω τη δύναμη των συναδέλφων να υπερασπίζουν τα συμφέροντά τους. Δεν υπάρχει άλλος λόγος, ούτε άλλος ρόλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Εμείς θα παλέψουμε να ανατρέψουμε αυτή τη διαδικασία προς όφελος της δημοκρατίας, της ομαλότητας, της διοίκησης και των συναδέλφων της πρωτοβάθμιας.